Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας των παραστάσεων, εδώ με τη Βότκα Μολότοφ. Και μπροστά μου έχω τον στρατηγό της υπόθεσης, κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Το συνταγματάρχη. Θα είμαι μετά το τέλος, εν αποστρατεία θα μου δώσουν το βαθμό του στρατηγού. Τώρα είμαι συνταγματάρχης, είμαι και παπάς και είμαι και χωρικός. Ακριβώς. Είναι τρεις οι ρόλοι που κάνω, γιατί είναι σπονδυλωτή η παράσταση. Είναι από τα διηγήματα του Τσέχοφ, τα οποία έχουν γίνει σκετσάκια, μονόπρακτα στην ουσία. Και είναι τύποι αναγνωρίσιμοι από τότε που τα έγραψε, δηλαδή από την περίοδο του πριν από την επανάσταση της Ρωσίας, και βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει εξέλιξη παντού, στην επιστήμη, τεχνολογία, οι άνθρωποι ως χαρακτήρες παραμένουν πάντα ίδιοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Είναι μια παράσταση η οποία εχθές εγώ την παρακολούθησα. Ο κόσμος αυθόρμητα γελούσε, ξέσπαγε σε γέλια. Από την αρχή μέχρι και το τέλος δεν υπήρχε σταματημός. Φέρνατε δηλαδή το γέλιο στους ανθρώπους, κάτι που και από την τηλεόραση και από το θέατρο λείπει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Φυσικά και λείπει, και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει ότι μία παράσταση είναι καλή, σέβεται το θεατή και έχει πραγματικά γέλιο, θα τη στηρίξει. Εμάς ήταν η μεγάλη διαφήμιση, πέρα από τον Τσέχοφ, πέρα από τον Ντάσο το Χαλκιά, και η Ελένη Ράντου, η οποία το είχε ανεβάσει δύο φορές με τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα γέρνησε σε αυτό το θέατρο πριν από κάποια χρόνια. Και μας έδωσε την παράσταση, τα κείμενά της. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι τα κείμενα πάρα πολύ έξυπνα γραμμένα. Και δοσμένα στο σήμερα τα πιο πολλά. Και δοσμένα στο σήμερα, ακριβώς. Και όπου πήγαμε, ο κόσμος μας έλεγε ελάτε, θέλουμε να το ξαναδούμε. Μας ήρθε κόσμο σε άλλη πόλη που δεν πρόλαβε να το δει στη δική του και λέει δεν μπόρεσα εκεί, μου είπανε για την παράσταση και ήρθαμε εδώ τόσα χιλιόμετρα για να σας δούμε. Και όλο αυτό το σας πληρώνει την ικανοποίηση το ότι ξανάρχεστε 30 και 31 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και αν θα ξανάρθετε. Πιστεύω ότι θα πάρουμε κι άλλοι. Εγώ έτσι βλέπω δηλαδή από τον κόσμο και από την ανταπόκριση που έχει μέσα στο θέατρο, αλλά και έξω που μας περιμένουν. Με μεγάλη αγάπη. Ότι, θα το πούμε και στους φίλους μας πότε θα είστε πάλι για να έρθουν. Ναι, δείχνουν πολύ αγάπη. Εχθές πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Περιμέναν όλοι στο οποίο να τους συγχαρούν για την υπέροχη αυτή παραγωγή. Και έχετε και, λόγω μιας μη δυνατότητας να έρθει ένας από το σετ των ηθοποιών, έχετε τη χαρά να παίζετε και με τον σκηνοθέτη σας. Ο σκηνοθέτης είναι εξαιρετικός, έχει απίστευτες σπουδές, αλλά πηγαίναμε να κάνουμε πρόβες και δεν τον είδαμε μία φορά που να μην είναι με το χαμόγελο διάπορο. Είναι, να φανταστείτε ότι όταν έπαιζα εγώ με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και τη γυναίκα του, η οποία είναι ηθοποιός και παίζει στον έρωτα Φυγά, στην Αρετή την Πασχάλη, όταν παίζαμε λοιπόν Φραγκεστάιν Ρεντίκολους στο θέατρο, το θυμάμαι. Ο σκηνοθέτης μας ήταν τότε ανήλικος ακόμη και είχε έρθει με τη μητέρα του, η οποία είναι φιλόλογος, να δει την παράσταση. Και μας είχε δει εκεί και με θυμόταν εμένα από τότε, αλλά πού να ήξερε ότι σε εκείνη την παράσταση η κοπέλα που έβλεπε πάνω να πρωταγωνιστεί θα είναι η μέλουσα γυναίκα του. Σωστό. Θέλω να μου πείτε λιγάκι και για τα σημεία των συναδέλφων σας που είναι τα πιο κύρια. Αφού πούμε πρώτα για τον καθένα, ας πούμε η κυρία Γερονικολού, όπως είπε και ο κύριος Χαλκιάς, είναι εκπληκτική ως πόρνη της καετίας του 19ου αιώνα, αρχές 20ου. Ναι. Και οι υπόλοιποι είχε ο καθένας το δικό του χαρακτήρα. Όλοι παίζουμε 2-3 ρόλους, έτσι όπως είναι μοιρασμένο. Και όλοι φαίνονται είναι πρωταγωνιστές. Όλοι. Συμφωνώ. Δηλαδή έχουν
πάνω τους ο καθένας ένα, δύο δικά τους, αυτό που λέμε, κομμάτια τα λέμε, και σε ένα άλλο είναι βοηθητικός, αλλά βοηθητικός πρωταγωνιστής βοηθητικός. Πόσοι είστε εδώ πέρα σύνολος σε ηθοποιοί? Είμαστε 8. Είμαστε 8. Είναι η Παναγιώτα η Βιντετζάκη, η Κατερίνα η Κερονικολού, ο κύριος Απέργης, ο Ιωάννης, ο σκηνοθέτης μας τώρα σε αντικατάσταση του κύριου Χιώτη, είναι ο Νικορέστης ο Χανιωτάκης. Θα έχουμε στην πορεία και άλλες αντικαταστάσεις. Ναι, μου είπε ο κύριος Χαλκιάς ότι θα αντικατασταθεί και εκείνος κάποια στιγμή. Ναι, κάποια στιγμή, ναι. Και θα έρθουν συνάδελφοι καταπληκτικοί. Και θεωρεί ότι ο δικός του αντικαταστάτης είναι πολύ καλός. Για τον κύριο Μπεγνή μιλάμε. Ο δικός του αντικαταστάτης. Ναι, εγώ παραμένω. Ναι. Εγώ παραμένω, είμαι... Δεν μπορείτε να λείψετε. Εγώ είμαι δευτερότητα εδώ στην Βότκα Μολότοφ. Και από Τετάρτη με Κυριακή είμαι με την Κάτια την Δανδουλάκη στην αστυνομική κομμεντή «Διάλεξε το θάνατό σου, αγάπη μου». Θα έρθει Θεσσαλονίκη, το δούμε. Θα έρθουμε, ναι. Πότε, Πάσχα? Πριν από το Πάσχα, σίγουρα πριν από το Πάσχα. Α, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια, γιατί 30-31 εδώ στο Κολοσσέο πάλι. 30-31 και δώστε μας πάλι τη χαρά να πάρουμε και άλλες παρατάσεις. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.